Ο Άρης λοιπόν φιλοξενεί την ανόρθωση και περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον Μάριο Χριστοφόρου. Τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Ο Ουάρτα θα δώσει στον Δημήτρη τον Χριστοφή που είναι γρήγορος. Έστειλε την μπάλα απέναντι, έπεσε ο Σίντερφελτ κάτω. Το σουτ που γίνεται, έχουμε πέναλτι. Πέναλτι σε χέρι του Μπρόνσον, έχω την εντύπωση. Εδώ νομίζω χτυπά στο χέρι του. Για να δούμε και από εδώ. Ναι, και είναι ανοιχτό το χέρι και αλλάζει και πορεία η μπάλα. Θα πάει να το δει στο VAR. Βλέπετε εδώ ότι το σταματάει και όλα στο μακρινό πλάνο για να δει πού βρισκόταν ο παίκτης της ανόρθωσης. Ο Κβάσιουχ τη στιγμή που κάνει το χέρι είναι ακριβώς μπροστά του, δεν υπάρχει κανείς άλλος. Και να δούμε ποια θα είναι η απόφαση από τον Χριστοφόρου. Ναι, ναι, θα βγάλει την κόκκινη κάρτα και θα τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Τώρα θα πάει στον Κβάσιουχ, έκανε λάθος ο διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει τώρα αποβάλλει τον παίκτη ο οποίος έκανε την παράβαση. 11ο λεπτό στο τσίριο στάδιο, ο Δημήτρης Χριστοφή εκτελεί, αποκρούει ο Βαν Άλβες. Σούτ από κοντά, μεγάλη ευκαιρία στη συνέχεια για την ανόρθωση. Σπόλιαριτς και Σικόρσκι, οι άλλοι δύο παίκτες που βρίσκονται. Για να δούμε τώρα την ανόρθωση, το πλασέ που γίνεται. Η μπάλα φεύγει έξω. Τζουμιάν, η σέντρα έχει κοντράρει μπάλα, κατευθύνεται προς τον Βαν Άλβες, όμως έσκασε μπροστά του και καλού κακού την έστειλε να πάει σε κόρνερ. Αρτηματάς. Είναι καλή η πάσα για τον Χριστοφή που έκανε την κεφαλιά, ήταν εντελώς μόνος. Γύρισμα ωραίο στον Μπράουν έξω από την περιοχή της ανόρθωσης, επιχειρεί το σουτ. Έπεσε ολόρια, με διπλή προσπάθεια θα πάρει την μπάλα. Χριστοδουλόπουλος κερδίζει εκ νέου και ξαναστέλνει την μπάλα στην περιοχή. Έγινε η κεφαλιά από πόπο την γκολ από τον Αμπαρτζουμιάν. 1-0 η ανόρθωση. Πολύ δύσκολη κεφαλιά από τον δεξιό της οπισοφύλακα. Η μπάλα πήγε στη γωνία και η ανόρθωση ανοίγει το σκορ. Δείτε εδώ ξανά. Την σέντρα έχω δει σωστά, ο Αμπαρτζουμιάν κινήθηκε από κανονική θέση και χωρίς να βλέπει την εστία πιάνει αυτή την δυνατή κεφαλιά. Ο Βαν Άλβες πέφτει αλλά είναι αδύνατο να αποκρούσει, η μπάλα πάει στην γωνία και έτσι λοιπόν η ανόρθωση ανοίγει το σκορ. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Αμπαρτζουμιάν. Με τον Σπόλιαριτς έξω από την περιοχή να κάνει το σουτ και να στέλνει την μπάλα μόλις έξω. Για να δούμε την ανόρθωση. Πάσα είναι καλή για τον Ρουσά. Είναι μόνο στην περιοχή. Να δούμε, θα τελειώσει το παιχνίδι. Όχι, ο Βαν Άλβες προλαβαίνει και αποκρούει. Απαρτζουμιάν θα στείλει την σέντρα. Κεφαλιά από τον Ρουσά έξω. Εκτελεί ο Μπόγναρ. Ο Λόρια θα χάσει την μπάλα και έχουμε γκολ. Ο Άρης στο 88 λεπτό. Τραγικό λάθος από τον τερματοφύλακα της ανόρθωσης. Δεν μπορεί να απομακρύνει την μπάλα. Εδώ ξανά θα δούμε την εκτέλεση. Περνάει μπάλα πάνω από το τείχος. Φαινόταν εύκολη η απομάκρυση της μπάλας από τον Λόρια. Όμως χτύπησε στα χέρια του και κατέληξε στα δίχτυα. Και έτσι λοιπόν φτάνει στην ισοφάριση ο Άρης. Κατά την μπάλα, βλέποντας την κίνηση δεξιότερα από τον Αμπαρτζουμιάν, θα του δώσει την πάσα. Περιμένουν 4 παίκτες της ανόρθωσης. Θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο Νάου το Φράγκος. Τέλος της αναμέτρησης.